Τραγωδία σε παραλία της Νέας Άρβης. Ένα αγοράκι ηλικίας 6 ετών πνίγηκε ενώ κολυμπούσε, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Ο μικρός Νικόλας πιθανότατα παρασύρθηκε από τα κύματα, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του, ενώ εντοπίστηκε λίγο αργότερα από θαμώνες καφετέρειας, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία της Βιάννου. Ένα παιδί τέλειο ήταν. Εγώ λέω ότι επειδή θα γινόταν νωρίς άγγελος, γι' αυτό ήταν άγγελος και τα 7 χρόνια που κάθεσε στη γη, ήταν άγγελος. Από ό,τι έχει ακουστεί στο χωριό, πήγε το μεσημέρι να κάνει ένα μπάνιο και βρέθηκε στο λιμάνι της Άρβης. Τον είδανε κάποιοι κάτοικοι που στην αρχή το περάσανε για κάποια σακούλα που έπεπλε στο λιμάνι. Μετά, όταν αντιληφθήκαν ότι ήταν παιδί, πήγανε, το βγάλαν έξω. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διασώστες και γιατρός κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, όμως το παιδί δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Βιάννου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Καλέσαν και μια γιατρός που είναι από την Άρβη και σε 10 λεπτά περίπου, ένα τέταρτο, ήταν στο σημείο. Έδωσε τις πρώτες βοήθειες, απεινιδωτής υπήρξε, ήρθε το ασθενοφόρο εντωμεταξύ. Τον πήγαν στη Βιάννο, αλλά στη Βιάννο μάθαμε τα δυσάρεστα. Συγκλονισμένος είναι και ο δάσκαλός του, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Άνης ή αλλιώς Νικόλας δεν θα βρίσκεται στο σχολείο την ερχόμενη Δευτέρα. Ήταν ένα παιδί, σας λέω, ο Άγγελος, ένα πολύ καλό παιδί. Οι γονείς του εργατικοί είχαν έρθει εδώ για να ζήσουν καλύτερα τα παιδιά τους, είχε άλλο ένα αδερφάκι. Και δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι τη Δευτέρα, ας πούμε, θα ανοίξουμε το σχολείο και δεν θα είναι. Δεν περνά από το μυαλό μου, δηλαδή, ότι δεν θα το δούμε μπροστά μας πάλι. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ενώ επικρατούσαν άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ. Πήγα στο σημείο, εντάξει. Απλώς είδαμε. Οι γιατρούς προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, το ασθενοφόρο που ήρθε. Είμαστε και μια μακρινή απόσταση, εντάξει, από το κέντρο υγείας. Αλλά εντάξει, το ασθενοφόρο γενικά ήρθε πολύ γρήγορα. Ο κύριος Κουτεντάκης κάνει λόγο για ένα πολύ καλό παιδί, το οποίο διέμενε με την οικογένειά του στην περιοχή 40 περίπου μέτρα από το σημείο της τραγωδίας.